Μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ιακημίδη να δούμε τι συνέβη. Κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι ακριβώς έγινε? Εκ μέρους του κυρίου Στουρνάρα στη συνάντηση παρευρίσκονταν ένας σύμβουλός του που είναι υπεύθυνος από... Δεν ήταν ο κύριος Στουρνάρας, γιατί οι πληροφορίες μας έλεγαν ότι θα ήταν ο κύριος Στουρνάρας, ο κύριος Μιχελάκης. Χρειαζόταν μεγάλα χρονικά διαστήματα να λείπει από την συνάντηση. Α, μάλιστα, μάλιστα. Γιατί παίζαν διάφορα, μπας περιπτώσει. Σύμφωνα. Φαντάζομαι ότι είχε πολλή δουλειά. Έμπαινε, έβγαινε. Σύμβουλός, ο οποίος παρακολουθούσε την συζήτησή μας. Μαζί με τους άλλους δύο υπουργούς. Κάποια στιγμή τέλειωσε η συζήτηση με τους δύο άλλους υπουργούς. Και ήρθε και ο κύριος Στουρνάρας, μπήκαμε στην συζήτηση, όπου το δικό μας θέμα με τον κύριο Στουρνάρα ήταν οι υπερδιατάξεις που βάζει στο καινούργιο πολυνομοσχέδιο σε σχέση με τον έλεγχο του προϋπολογισμού των ΟΤΑ. Το παρατηρητήριο αυτό που λέμε. Ήδη τον Ιανουάριο, 6 μήνες πριν, περάσαν τη διαδικασία του παρατηρητηρίου, όπου εκεί ελέγχεται ο προϋπολογισμός μας. Μιλήσαμε, Δήμαρχε. Και απόκληση, το ξέρετε. Δήμαρχε, μιλήσαμε αναλυτικά και την προηγούμενη ώρα. Είδαμε και τα σημεία τριβή σε αυτό το πολυνομοσχέδιο και το οικονομικό επαρατηρείο. Το αναλύσαμε κανονικά. Εμάς μας προκάλεσε έκπληξη πώς απευθύνθηκε κάποιος έναν αιρετό με το χαρακτηρισμό. Ο κύριος Στουρνάρας έδωσε το λόγο στο σύμβουλο να μας ενημερώσει γιατί κάνουν αυτές τις διατάξεις. Δεν το έκανε ο κύριος Στουρνάρας, ναι, το έκανε ο σύμβουλός. Να δικαιολογήσει γιατί φτιάχνουν το παρατηρητήριο. Ακριβώς. Ωραία. Και φυσικά ο διάλογος ήταν με το σύμβουλο του Υπουργού. Όπου ναι, ο Υπουργός παρακολουθούσε. Στην κουβέντα αυτή, αυτό που για μας ήταν ανεπίτρεπτο και είναι, ναι, αδύνατο να συμβεί, να λέει ότι πριν φτιάξουμε τον προϋπολογισμό, θα στέλνουμε τις σκέψεις μας στο παρατηρητήριο, να μας τις διορθώνει, μετά θα το βάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι κατανοητό. Προσέξτε με, κύριε Δήμαρχε, είναι κατανοητή η θέση του κάθε πλευράς. Δηλαδή, το Υπουργείο θέλει να είναι έτσι, εσείς αλλιώς. Το θέμα είναι πώς φτάσαμε σε ένα επεισόδιο φραστικό τέτοιου μεγέθους. Αυτό θέλω να σας πω. Εκεί λοιπόν, επίσης ο κύριος Στουρνάρας μας είπε ότι αυτό ο έλεγχος πια της Γενικής Κυβέρνησης γίνεται παντού, γίνεται στα νοσοκομεία, γίνεται στις ΔΕΚΟ, άρα θα γίνει και στους Δήμους. Αδυνατώντας να κατανοήσει ότι η Δήμη είναι ξεχωριστό εκλεγμένο, ναι, κομμάτι, ναι, της αυτής της διοίκησης. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η ΔΕΚΟ και το νοσοκομείο. Αυτό προσπαθούσαμε να του δώσουμε να κατανοήσει. Ότι οι Δήμαρχοι έχουμε μία αυτοτέλεια, έχουμε αυτοδιοίκηση. Ναι, και αφού σήμερα μπορείτε να μας ελέγξετε στην υλοποίηση του προϋπολογισμού και το κάνετε. Εγώ δεν μπορώ να. Και στην κατάρτιση, αυτό θέλω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς από τη δύναμη αυτή των επιχειρημάτων κάθε πλευράς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Διότι κάποια στιγμή στην ένταση της συζήτησης ο σύμβουλος του Υπουργού είπε ότι δεν μπορεί να συνομιλεί με τα λιμπάν της αυτοδιοίκησης. Τι είπε? Δεν μπορεί να συνομιλεί με τα λιμπάν της αυτοδιοίκησης. Χαρακτηρίζοντας εσάς. Εμάς. Τώρα, εμένα, κάποιους άλλους συναδέλφους ήταν δίπλα, δεν ξέρω. Ποιον εννοώ. Αυτό σας το είπε επειδή είχαν υψωθεί κάποια στιγμή τόνοι, ίσως και εσείς, ναι, πάνω στην ένταση. Όχι, μιλάμε και τώρα ότι δεν γίνεται, διότι εγώ είπα ότι. Όχι, άλλο λέω. Μήπως. Στείνει τον προϋπολογισμό του παρατηρητήριου. Όχι, όχι, Δήμαρχε, λέω άλλο λέω. Μήπως πάνω στη συζήτηση ανέβηκαν, άναψαν τα αίματα, ανέβηκαν οι τόνοι. Όχι, όχι, δεν είχαμε. Όπως μιλάμε τώρα ήταν η κουβέντα. Όταν λοιπόν έρχεται και λέει ένα σύμβουλο του Υπουργού και δεν παρεβαίνει ο Υπουργός να το κόψει, θεωρώντας μας τα λοιπά, εγώ θεωρώ ότι δεν έχω κανένα λόγο να παραμένω σε αυτή τη σύσκεψη. Και έτσι. Και ότι δεν έπρεπε να παραμένω. Και έτσι τελείωσε. Και έτσι. Τιμώντας τον εαυτό μου. Και έτσι τελείωσε χωρίς αποτέλεσμα. Θα ξαναπάτε αν σας καλέσει ο Υπουργός? Εγώ θα πάω όσες φορές χρειαστεί, αν υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί λύση. Αυτός είναι ο θεσμικός μου ρόλος.